Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώ όρισε. Καλώ σα βρήκα. Δύο λόγια να πω. Ότι καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου όλους του συνεργάτε μα εδώ. Ε, πάρα πολύ την οικογένειά μου και κυρίω του συνεργάτε, είπαμε όλου εδώ για την αγάπη, για, τα, για τα μηνύματα. Και του εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου που δεν με ξέρουν και μέσω των social media μου ευχόντουσαν όλε αυτέ τι μέρε. Κοιτάξτε, όλοι έχουμε απώλειε και το, στη ζωή μα και είναι μέσα στη ζωή και ο θάνατο. Το σημαντικό είναι ότι καλό είναι επειδή καμιά φορά λέμε να μην ενοχλήσουμε τον άνθρωπο. Και θα σα πω πώ το βίωσα εγώ μια εβδομάδα τώρα. Ε, είναι καλό αυτέ τι ώρε να μιλά στου ανθρώπου που έχουν απώλεια. Γιατί είναι πολύ μοναξιά, αισθάνεσαι. Άρα και το μικρότερο λόγο καλοσύνη σε αυτό το χτύπημα στην πλάτη είναι αναγκαίο. Δηλαδή, μην τρέπεστε να πείτε συλληπιτήρια λυπητήρια και να πείτε μια καλή κουβέντα, ένα ανέκδοτο, μια πλάκα, για να το κάνετε τον άλλο να γελάσει και να ξεχαστεί. Ε, τι δύσκολε μέρε, αυτό που λέμε ντρέπαμε να σου πω, είναι λάθο. Εγώ έτσι το βίωσα να μιλάτε στου ανθρώπου. Το έχουμε οι άνθρωποι όλοι, δεν είμαι μόνο εγώ όλοι το έχουν ανάγκη. Και μου στείλανε εκατοντάδε άνθρωποι μηνύματα που μου λένε: Έχουμε χάσει τον μπαμπά μα, τη μαμά μα, δεν το ξεπερνάμε κτλ. Κοιτάξτε, βρίσκει ο άνθρωπο τη δύναμη και το ξεπερνάει. Θέλω να σα πω ότι αυτή η εβδομάδα, όπω τη βίωσα εγώ, ήταν εύκολε ημέρε, γιατί ευτυχώ ήταν όλοι εδώ, θέμε, ήταν άλλοι φίλοι, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου πάνω απ' όλα. Ε, ε έχει τη προ... μέρα την παλεύει. Το βράδυ είναι πολύ δύσκολο, εκείνη που αισθάνεσαι στην απόλυτη μοναξιά. Έχω δει ε, ε, και καμιά φορά λέμε η τηλεόραση που είναι παρέα μεγάλη παρέα τηλεόραση σε στιγμές μοναξιά και θλίψη ή σε αρρώστιε κτλ. κτλ. Τώρα για τον πατέρα μου, τι να πω. Ο πατέρα μου ήταν ένα πολύ ωραίο άνθρωπο. Είχε φτερούγε για να καλιάσει όλο τον κόσμο. Αυτή τη βδομάδα μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι και μου λένε ρε παιδί μου ότι νίκιαζε δύο σπίτια και μου λένε, ξέρετε κύριε Ιλιάκα, τα τελευταία δύο χρόνια δεν μα έπαιρνε νίκιο, α πούμε. Άλλοι μου λένε ότι ερχόταν στο καφενείο, δηλαδή ο πατέρα μου έπαιρνε μια στάξη χίλια και στι 20 του μήνα δεν είχε λεφτά, μου λέγε για μένα, γιατί τα, τα, όλα τα, τα μοίραζε αριστερά και δεξιά. Ήταν δηλαδή μέχρι και λεφτά για την κηδεία του. Μου είχε αφήσει χωρί να το ξέρω σε ένα σιρτάρι. Ήταν τόσο κύριο. Ε, πολύ περήφανο είμαι για τον πατέρα μου και μακάρι να του φτάσω στο μικρό του δαχτυλάκι σε επίπεδο μεγαλοσύνη, καρδιά κτλ. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε να κάνουμε την εκπομπή μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου για, για, τη, για την αγάπη που μου έχετε δείξει αυτή τη μέρα. Ε, Αυτέ τι μέρε γιατί τη χρειάζομαι, και τη χρειαζόμαστε όλοι που έχουμε απόλυε. Το σχολιάσαν και αυτό. Μου είπαν γιατί λείπει μια εβδομάδα, ε, κάποιοι έχουν απόλυε και λείπουν μια μέρα. Αν έκανα ειδήσει, θα γύρνακα την ίδια μέρα να κάνω. Όμω, επειδή η φύση τη δουλειά μα είναι τέτοια και είναι ψυχαγωγία, δηλαδή πάω στο ραδιόφωνο, μιλάμε για σεξ και τέτοια. Έρχομαι εδώ, μιλάμε για ευτελή πράγματα που δεν είναι κακό. Δηλαδή, μιλάμε για, τη, για, το, για την πετσούλα τη ε, Άτζελα Δημητρίου. Κάνουμε πλάκα. Σέβεσαι τον άνθρωπό σου, δεν είναι ο πόνο ο δικό μου. Εγώ θα τον ξεπεράσω τον πόνο, γιατί ζω. Ε, σέβεσαι τον άνθρωπό σου, τον τιμά, επειδή δεν μπορεί για μια εβδομάδα τουλάχιστον να άρχισε και να μιλά για τα ευτελή πράγματα τη ζωή που είναι απαραίτητα και αναγκαία. Δεν Γι' αυτό δεν ήρθα μια εβδομάδα και ευχαριστώ και τον Αντένα και τον Λάμψη και τα λοιπά που μου είπαν όταν αισθανθεί έτοιμο, γύρνα. Δεν εγώ όρεξο, ποτέ δεν θα είμαι έτοιμο και πάντα θα είμαι έτοιμο. Το θέμα είναι πώ σέβεσαι τον άνθρωπό σου. Λοιπόν.